πανηγυρική συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στην παρουσία, όπως ήδη είπαμε, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Εκεί ήταν και η απεσταλμένη μας, εκεί είναι και η απεσταλμένη μας Γιώτα Κούμουρου. Πάμε κατευθείαν κοντά της. Γιώτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστανθε, από το Στρασβούργο. Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρέθηκε το μεσημέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, απευθύνοντας ομιλία σε μια πανηγυρική συνεδρίαση. Σε πολλά σημεία της ομιλίας του έκανε αναφορά στην αναγκαιότητα στενής συνεργασίας ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει ο πλανήτης. Χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα επιτυχημένο εγχείρημα που δημιουργήθηκε όπως ακριβώς και τα Ηνωμένα Έθνη για να μην υπάρξουν ξανά πολέμοι και σειράξεις στον κόσμο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες μίλησε επίσης για την παγκόσμια απειλή της τρομοκρατίας και την ανάγκη να αντιμετωπίσει συλλογικά, καθώς καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Έκανε λόγο για πολλαπλασιασμό των συγκρούσεων σε πολλά μέρη του κόσμου, προσθέτοντας ότι οι συγκρούσεις πλέον είναι εσωτερικές και δημιουργείται μια έφραστη κατάσταση όπου αυτές οι συγκρούσεις αποκτούν περιφερειακή και παγκόσμια διάσταση. Ενώ σε ό,τι αφορά στις οικονομικές ανισότητες, Χρήστανθε, σημείωσε ότι πρέπει να προβληματιστούμε από το γεγονός ότι 8 άτομα σε όλο τον κόσμο κατέχουν πλούτο, όσο ο μισός πληθυσμός του πλανήτη. Όσον αφορά στο Κυπριακό, όπως ανάφερε και προηγουμένως ο Γιάννος Χαραλαμπίδης, δεν έκανε καμία αναφορά στην ομιλία του, πέραν της απάντησης που έδωσε σε Ρώσο και Κύπριο δημοσιογράφους. Ευχαριστώ πολύ.